Σεϊνά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καθίστε λίγο, κυρία Παγώνια, να τα ξεκαθαρίσουμε πρώτα για να μπορέσουμε να τα κουβεντιάσουμε έτσι σε μια πιο ρεαλιστική βάση. Κύριε Γιαννάκο, καλημέρα σας. Ελπίζω να μας ακούτε. Τώρα, αυτά τα όσα έχετε πει, η αλήθεια είναι, έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλο σάλο και πολιτική αντιπαράθεση. Και το σχολιάζαμε εδώ και με τον Δημήτρη νωρίτερα, έτσι, σε ένα επίπεδο μέσου όρου κοινής λογικής, ότι για να βγαίνει κάποιος και να καταγγέλει κάτι τόσο πολύ σοβαρό, πρώτον θα έχει στοιχεία και δεύτερον αυτά τα στοιχεία, εάν για παράδειγμα σας καλέσει κάποιος εισαγγελέας, θα έχετε κάτι να προσκομίσετε. Ασφαλώς. Μάλιστα. Για πείτε μας λοιπόν, πρώτον να ρωτήσω εγώ πού είναι αυτές. Να πω όμως εδώ, αν μου επιτρέπετε, ότι την Παρασκευή που μας πέρασε, έκανα πάλι μία καταγγελία ότι στο νοσοκομείο του Αγρινίου ο Μητροπολίτης διασωληνώθηκε και σε τρεις ώρες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, που είναι από τις πιο οργανωμένες ΜΕΤ της χώρας. Mm-hmm. Υπήρχε ένας 58χρονος, πάνω από 5 μέρες σε λίστα αναμονή. Μάλιστα βγήκε και η σύζυγός του και είπε, η οποία ήταν σε αναφερικό καρατσάκι, ότι πράγματι ο σύζυγός του με υποκείμενα νοσήματα περίμενε διασωληνωμένο στην κλινική. Και μετά τις καταγγελίες και την ανάπτυξη του ζητήματος και από την ΕΡΤ, ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε μέσα και πήγε στα Γιάννενα. Περίμενα λοιπόν τότε να παρέμβει ο εισαγγελέας. Αλλά δεν παρενέβηκε ακόμα να μας καλέσει. Κύριε Γιαννάκο, αυτό που καταλαβαίνω, αυτό που μας λέτε τώρα, εγώ δεν αμφισβητώ ότι έχει γίνει, αλλά εδώ είναι συνδυαστικά και εκεί φτάνουμε ότι προφανώς για να βρέθηκε υπήρχε και καθόταν. Εγώ θέλω να μου πείτε αν γνωρίζετε συγκεκριμένα ότι το τάδε νοσοκομείο έχει τόσες ΜΕΘ κλειδωμένες. Στο άλλο νοσοκομείο τόσες περιμένουν κάποιον να πάει. Αυτό λέω. Ακούστε με λίγο καταρχήν. Καταρχήν εμείς δεν ρίξαμε καμία ευθύνη στους γιατρούς. Ο γιατρός σε μια κλινική κορονοϊού που μπορεί να είναι η Νίκαια παράδειγμα που δεν έχει καμία ΜΕΘ κορονοϊού διασωληνώνει τον ασθενή και τον δίνει στο πληροφοριακό σύστημα. Ο εντατικολόγος γιατρός, όταν το αδειάζει ένα κρεβάτι, το δίνει και αυτό στο πληροφοριακό σύστημα. Η διακίνηση των ασθενών είναι του ΕΚΑΒ και ΠΗ. Δεν είναι των γιατρών. Ο γιατρός δεν μπορεί να εξασφαλίσει ΜΕΘ από την κλινική που έχει διασωληνωμένος ασθενή. Δηλαδή, τι μας λέτε, κύριε Γιαννάκο, ότι κάποιος παρεμβαίνει σε όλη αυτή την αλυσίδα. Αλλά, ακούστε με να σας πω. Yeah. Όταν υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν, έχουμε 705 διασωληνωμένους ασθενείς και οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ είναι 647. Ως εκ τούτου λοιπόν υπάρχουν δεκάδες διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός. Αυτό που είπα εγώ, δεν μίλησα εγώ για VIP κλινικές, για VIP ΜΕΘ. Αυτό που είπα και επαναλαμβάνω είναι το εξής. Γιατί σε όλη τη διάρκεια της μέρας από το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υγείας υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ και το έχουμε δει και το Υπουργείο ανακοινώνει 98% πληρότητα όταν ξέρουμε ότι 110 και παραπάνω είναι εκτός ΜΕΘ. Η πληρότητα θα έπρεπε να είναι 100%. Και γιατί όταν υπάρχει κάποιος επώνυμος βρίσκει πιο γρήγορα ΜΕΘ σε σχέση με άλλους ασθενείς που μπορεί να καταλήγουν και διασωληνωμένοι στο θάλαμο. Αυτά είπα εγώ, δεν έδειξα καμιά μορφή, μάλιστα αυτά συνήμασταν στην ίδια εκπομπή, τα προσυπέγραψε και μίλησε και για καβάντα ΜΕΘ και τον επικαλούμε και πάρτε τον τηλέφωνο, τον κύριο Παπανικολάου, είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΜΓΕ. Ναι, και έδωσε και συγκεκριμένα στοιχεία. Καθίστε κύριε Παγώνη. Καθίστε να ακούσουμε τι θα μας πει η κυρία Παγώνη. Λοιπόν, τώρα που είναι καλημέρα. Και μέσα στα πράγματα. Καταρχήν θέλω να πω το εξής για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Δεν υπάρχουν VIP ασθενείς. Όταν έρχονται στο κρεβάτι, στα νοσοκομεία, οποιοδήποτε άρρωστος είναι το ίδιο. Δεύτερον, η διακίνηση των ασθενών μεταξύ των διασωληνωμένων ασθενών στα τμήματα και στις μονάδες ΜΕΘ γίνεται ως εξής. Και επιτρέψτε μου, γιατί και προχθές το Σάββατο έκανα ίδια διακίνηση ασθενών και με το ΕΚΑΒ και με τα νοσοκομεία. Λοιπόν, υπάρχει η λίστα την οποία δηλώνουμε και την έχει το ΕΚΕΠΗ, το ΕΚΑΒ, τι ασθενείς έχουμε εμείς διασωληνωμένους στα απλά τμήματα εκτός ΜΕΘ. Και οι γιατροί που είναι στις ΜΕΘ στα νοσοκομεία παίρνουν τις λίστες αυτές από το ΕΚΑΒ και το ΕΚΕΠΗ και σε άμεση επικοινωνία μαζί μας
Συνεννοούμαστε για τη μετακίνηση του ασθενούς. Η επικοινωνία γίνεται μεταξύ γιατρού, μεθ και γιατρού, ο οποίος βρίσκεται σε απλό τμήμα διασωληνωμένος. Αυτή είναι η διαδικασία, για να τα ξεκαθαρίσουμε. Κύριε Παγώνη, για να ξεκαθαρίσουμε πέρα, κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν... δεν έχουμε καμία καταγγελία στην ΕΙΝΑΠ ότι υπάρχουν κενές κλίνες μεθ και δεν έχουν μεταφερθεί ασθενείς. Επάνω σε αυτό έχω να σας πω το εξής, ότι για να μεταφέρουμε ένα ασθενή διασωληνωμένο από τα τμήματά μας σε μεθ, θέλει και μία διαδικασία. Δεν γίνεται σε 10 λεπτά και σε μία ώρα. Αυτά τα ξεκαθαρίζω, γιατί έχει δημιουργηθεί μια φοβερή σύγχυση και θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κανένα συνάδελφός μου, μα κανένα σε καμία μονάδα, που να έχει κενό κρεβάτι και να μην μεταφέρει άρρωστο. Εδώ τελειώνω. Ναι, απλά θέλω να πω κάτι, συγγνώμη, ναι, Δημήτρη, στον κύριο Γιαννάκο. Προφανώς τη μία σύγχυση δεν τη λύνουμε με μία επιπλέον σύγχυση. Εσείς έχετε πει κάτι πολύ συγκεκριμένο και ακούσαμε και την κυρία Παγώνη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι υπάρχουν κλειστές, κρατημένες μεθ. Πριν από λίγο... Δεν έχω πει εγώ ποτέ. Κύριε Γιαννάκο, αποφασίστε όμως τι έχετε πει. Γιατί πριν από λίγο μας είπατε για περιστατικό... Μα σας έχω πει, ακούστε με λίγο. Εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι υπάρχουν κρατημένες κλίνες μεθ για VIP, όλα αυτά που λέγονται. Ναι, έχετε μιλήσει για επιλεκτική εισαγωγή ασθενών, ότι κάποια... Έδωσα συγκεκριμένα παραδείγματα στον Μητροπολίτη. Ναι. Άρα εσείς μιλάτε, ναι, όταν μιλάτε ένα λεπτό, κύριε Γιαννάκη μου, όταν μιλάτε ένα λεπτό, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όταν μιλάτε για επιλεκτική εισαγωγή ασθενών, δηλαδή ένας ασθενής, ο οποίος, εμείς τον βαθίζουμε VIP όπως θέλετε το βαθίζετε, έχει μια άλλη αντιμετώπιση, δηλαδή του βρίσκουν άμεσα δωμάτιο, ενώ κάποιος άλλος κάτι απ' έξω και περιμένει. Σε αυτό το πράγμα προφανώς εμπλέκεται και γιατρούς, δηλαδή είναι και μια ιατρική απόφαση ποιος θα πάει στη μέθη. Ακούστε με να σας πω το εξής. Στους 115 που περιμένουν σήμερα, δεν υπάρχει κανείς επώνυμος. Ξέρετε εσείς κανέναν επώνυμο ο οποίος διασωλώθηκε και παρέμεινε πολλές ημέρες σε κλινική και έχασε τη ζωή του ή βρήκε μέθ μετά από πολύ καιρό? Όχι. Είναι μόνο κοινή θνητή. Εν πάση περιπτώσει, το σύστημα πρέπει να παρέχει ίσες ευκαιρίες. Εγώ αυτό που είπα είναι το εξής. Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι η κάλυψη των κλινών μέθ είναι 98%. Αυτό είναι διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Διότι οι μεθ, παρότι εμφανίζονται κενά κρεβάτια, υπάρχουν ασθενείς που πρέπει να καλυφθούν. Επαναλαμβάνω, ο γιατρός δεν έχει καμία ευθύνη. Ούτε ο γιατρός που διασωληνώνει και δίνει το περιστατικό για να πάει σε μεθ, δεν μπορεί να βρει μεθ από το σπίτι του, ούτε ο εντατικολόγος που όταν το αδειάζει το κρεβάτι, το δίνει στο σύστημα. Το πρόβλημα είναι γιατί το Υπουργείο, ενώ έχει 120 διασωληνωμένους εκτός, δίνει πληρότητα στις ΜΕΘ 98%. Κυρία Παγώνη, υπάρχουν μονάδες εντατικής θεραπείας, κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι κατηλημένες, είτε γιατί περιμένουν κάποιους ανθρώπους, είτε γιατί είναι υποστελεχωμένες και δεν υπάρχει το προσωπικό να τις λειτουργήσει. Κοιτάξτε, η διαχείριση στη μεταφορά του ασθενούς γίνεται από τον γιατρό της μονάδας και τον γιατρό του τμήματος. Κανένας γιατρός, σας το υπογράφω, δεν πρόκειται να αφήσει ασθενή απ' έξω αν έχει κενή κλίνη. Απλώς η διαδικασία η ενδιάμεση είναι χρονοβόρα. Δεν μπορώ σε μία ώρα να μετακινήσω ασθενή από τμήμα σε μεθ. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Ο διασωληνωμένος ασθενής δεν είναι ο απλός ασθενής που το βάζει σε μία μονάδα και σε ένα αυτοκίνητο το ΕΚΑΒ και το μετακινείς. Είναι ειδικές συνθήκες, μετακινείται με γιατρούς, είναι διαδικασίες. Επιτέλους, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας όπως ξέρουμε και να σταματήσει αυτή η ιστορία και να καταγγέλλονται πράγματα που κάποιοι άνθρωποι 2 χρόνια έχουν δώσει μάχες γι' αυτό. Δεν ξέρω πάντως, απλά εγώ καταλαβαίνω την οργή σας. Απλά κύριε Γιαννάκο, γενικώς, τους τελευταίους μήνες και εμείς σας έχουμε φιλοξενήσει και άλλοι συνάδελφοι, έχετε βγει και έχετε καταγγείλει διάφορα πράγματα. Μπορώ να θυμηθώ, αν θέλετε, και αρκετά από αυτά. Αυτές οι καταγγελίες που έχετε κάνει για διάφορα ζητήματα, γενικώς σας έχει φωνάξει κάποιος, τις έχετε τεκμηριώσει, έχουν φτάσει κάπου, ή απλά πετάμε κάτι, εωρείτε, αφήνουμε μια σκιά και απλά μένει σκιά στο τέλος? Μου επιτρέπετε να πω. Παρακαλώ.
Αυτή τη στιγμή έχουμε 120 ασθενείς εκτός ΜΕΤ. Πολλοί χάνουν τη ζωή τους. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχουν λίγες διαθέσιμες ΜΕΤ που θα έπρεπε να είναι περισσότερες. Αυτό είναι άλλο, κύριε Γιαννάκη μου. Αυτό είναι άλλο που λέτε. Ακούστε με λίγο. Το ότι πρέπει να έχουμε ακόμα κρεβάτια με αυτό το πολεμάμε και το ζητάμε. Την συγκεκριμένη καταγγελία. Ακούστε με λίγο. Για τον Μητροπολίτη στο Αγρίνιο. Βγήκε και η σύζυγος ανάπηρη και είπε, επιβεβαίωσε ουσιαστικά. Δεν είδα να φωνάξει κανείς εισαγγελέας. Δηλαδή εσείς λέτε ότι ο Σεβασμιότατος αντιμετωπίστηκε ως VIP ασθενής. Αυτό μας λέτε τώρα. Σας λέω λοιπόν ότι ο Σεβασμιότατος βρήκε κρεβάτι σε 2 ώρες και ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο 58 ετών ήταν 5 μέρες διασωληνωμένος εκτός. Και βγήκε και η σύζυγος και το επιβεβαίωσε. Και δεν παρελεύει εισαγγελέας. Εγώ πάντως, επειδή βλέπω και τον τύπο σήμερα το πρωί, εκτιμώ ότι η δικαιοσύνη καλό θα είναι να σας κάνει τηλέφωνο, να πάτε με τα στοιχεία που έχετε για να λυθεί και αυτό το θέμα. Γιατί δημιουργούνται και σκιές, δημιουργούνται προβλήματα, και ξέρετε. Ακούστε με λίγο να ξέρετε ότι εμένα χθες ο κύριος Παπα-Νικολάου με ενημέρωσε ότι και ο ΕΝΔΙΑ είχε κάνει μηνυτήρια αναφορά για τους ασθενείς που είναι εκτός ΜΕΘ. Δεν τη φάναξαν ακόμη όμως. Κύριε, για να και άλλο αυτό. Και άλλο κενά κρεβάτια και δεν μπαίνουν ασθενείς. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά αυτό που λέτε. Εμείς αυτό που λέμε, κυρία Παγώνη, και επαναλαμβάνουμε και δεν ξέρω ακριβώς τι λέτε. Αυτό που λέω είναι το εξής. Το Υπουργείο κάθε μέρα ανακοινώνει διαθεσιμότητα σε μέρα. Και λέει ότι η διαθεσιμότητα είναι 98%, 97%. Και έχουμε 120 ασθενείς και πλέον εκτός. Γιατί δεν δηλώνει 100%. Κύριε Γιαννάκο, εσείς είπατε ότι υπάρχουν κενά κρεβάτια και δεν καλύπτονται. Αυτό σημαίνει ευθύνη των γιατρών. Το καταλαβαίνετε τι είπατε. Ο κύριος Παπα-Νικολάου είπε ότι υπάρχουν κρεβάτια. Δεν είπε αυτό ο κύριος Παπα-Νικολάου. Δεν είπε ότι υπάρχουν κενά κρεβάτια και δεν βάζουμε γιατροί. Υπάρχουν κρεβάτια καβάντζα. 1. 2. Είπαμε λοιπόν ότι δεν μπορεί το Υπουργείο Υγείας να εμφανίζει κρεβάτια κενά όταν ουσιαστικά δεν είναι. Αυτό είπα. Ναι, πάντως δεν ξέρω να το καταλαβαίνετε, αλλά κατηγορείτε ευθέως τους συναδέλφους, τους γιατρούς. Όχι βέβαια. Αυτό όχι, κάνετε βέβαια. Τώρα, αν δεν το καταλαβαίνετε. Συγγνώμη, Γιαννάκη μου, θεωρείτε ότι ένας γιατρός, θα έχει έναν ασθενή στο ράντο, στο διάδρομο και θα ξέρει ότι πίσω από μία πόρτα είναι 3 κενές ΜΕΘ και δεν θα κάνει χαμό να τον βάλει τον άνθρωπο μέσα. Αυτό θεωρείτε. Δεν ευθύνεται ο γιατρός σε τίποτα. Ο γιατρός διασωληνώνει και δίνει το περιστατικό στο ΕΚΑΒΕ και τι. Ο γιατρός, δεν καταλάβατε ακόμα τη διαδικασία. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα τη διαδικασία. Τα κενά κρεβάτια τα δίνει το Υπουργείο. Εμείς συνεννοούμαστε με τους γιατρούς της μονάδας. Ελάτε, κύριε Παγώνη. Εμείς συνεννοούμαστε με τους γιατρούς της μονάδας. Υπάρχουν οι λίστες που οι γιατροί έχουν τα κενά στις μονάδες. Εμείς στα τμήματα έχουμε δηλώσει τους ασθενείς που τους έχουμε διασωληνώσει και συνεννοούμαστε μεταξύ μας για τη μεταφορά των ασθενών. Αυτό κάναμε και προχθές το Σάββατο που εφημερεύαμε. Μα τι μου λέτε τώρα. Εμείς είπαμε το αντίθετο, είπαμε εμείς. Πάντως, κύριε Γιαννάκη, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ότι άλλο το να υπάρχουν και να αντιδράτε για το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκουν κρεβάτι και είναι στο ένα διάδρομο και περιμένουν ή σε ένα απλό δωμάτιο και περιμένουν εκεί με διασωληνωμένοι. Αυτό είναι άλλο. Και άλλο να λέμε ότι υπάρχουν κάποια δωμάτια τα οποία παραμένουν κλειστά. Να το συμφωνήσουμε ότι είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Ακούστε με λίγο. Δεν είπα εγώ ποτέ και το επαναλαμβάνω, θα ήμουν εκτός συστήματος και εγώ είμαι μέσα στα νοσοκομεία κάθε μέρα, ότι μένουν κρεβάτια κενά. Δηλαδή μένουν κενά και δεν καλύπτονται. Γιατί? Γιατί σήμερα ο Ευαγγελισμός εμφανίζει κενά κρεβάτια, αύριο είναι γεμάτο. Λέω ότι το Υπουργείο, ενώ υπάρχουν διαθεσιμότητα, υπάρχουν ασθενείς εκτός ΜΕΘ, εμφανίζει κάθε μέρα 45, 50, 60 κρεβάτια μέσα και να. Ενώ δεν υπάρχουν. Ναι. Αυτό είναι άλλο που λέτε. Γιατί μέχρι τώρα μας λέγατε ότι είπατε, φέρατε και το παράδειγμα ότι προφανώς υπάρχουν κάποια κρεβάτια τα οποία περιμένουν κάποιους ανθρώπους. Και φέρατε και παράδειγμα το Σεβαστιδρό του Μητροπολίτη. Αυτό είπατε πριν. Δεν είπατε ότι δεν υπήρχε εδώ κρεβάτι. Δυστυχώς υπάρχουν τύπες στο σύστημα που οι επώνυμοι δεν περιμένουν όπως οι κοινοί θνητοί.
Τι να κάνουμε δηλαδή. Ναι, αυτό. Έχετε, αυτό λέμε, έχετε συγκεκριμένα παραδείγματα, έχετε να πείτε ονόματα, έχετε να καταγγείλετε γιατρούς. Τι έχετε να πείτε όμως. Και τώρα περιγράφετε κάτι το οποίο λέτε μπαίνει κάποιος στο σύστημα, αλλάζει τη σειρά. Σας εξηγώ λοιπόν ότι στο Αγρίνιο προχθές συνέβη αυτό το περιστατικό. Σας είπα. Αυτό λέω, αυτό, ένα περιστατικό έχουμε, αυτό έχετε ως εικόνα, αυτό λέω. Δεν είναι άλλο. Και αυτό που μας είπατε ότι έχετε ακούσει για κανένα VIP που να είναι εκτός μεθ. Εντάξει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, λέω λοιπόν εγώ το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή, εάν μπει στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υγείας, εμφανίζονται και ένα κρεβάτια. Θα έρθει το Υπουργείο το βράδυ, το απόγευμα και θα πει διαθεσιμότητα σε μεθ 98%, 97%. Και λέω εγώ, αυτά τα κρεβάτια γιατί δεν γεμίζουν. Άρα λοιπόν, αν το Υπουργείο δώσει 100% όπως πραγματικά είναι και 100 ασθενείς εκτός και να μας πει και πόσοι πεθαίνουν εκτός, δεν τίθεται ζήτημα. Ναι, πάντως εγώ κύριε Γιαννάκου, αν ήμουν γιατρός και άκουγα τον πρόεδρο του σωματείου μου να βγαίνει και να λέει αυτά που λέει, πρώτα εγώ θα ένιωθα οργή, γιατί εμένα θα δείχνατε. Αυτή τη στιγμή εσείς έχετε την αίσθηση ότι χτυπάτε το Υπουργείο, την πολιτεία, την κυβέρνηση. Αλλά αυτό που κάνετε είναι ακόμα χειρότερο, γιατί βάρατε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δύο χρόνια υπό 24 ώρες βάσεως μέσα στις εντατικές. Μην μου λέτε ότι χτυπάω, γιατί η κυρία Παγώνη είπε πριν ότι έχει 4 διασωληνωμένους ασθενείς. Όταν αδειάσει ένα κρεβάτι, είναι στη δύσκολη θέση να επιλέξει έναν ασθενή από τους 4. Ενώ δεν καταλάβατε, κύριε Γιαννάκο. Εδώ δεν γίνονται επιλογές. Υπάρχουν κριτήρια. Τι λέτε τώρα. Υπάρχουν ιατρικά κριτήρια. Κριτήρια αλίμονα αν βάζω εγώ ποιον θέλω και βγάζω ποιον θέλω. Είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα από τηλεόραση και τα ακούει ο κόσμος. Υπάρχουν κριτήρια διασωλήνωσης. Υπάρχουν κριτήρια μεταφοράς. Καλά, είπατε για επιλογή, δεν είπατε για κριτήρια. Είπα επιλογή με θεραπευτικά κριτήρια. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να λέγονται πράγματα στη τηλεόραση με θεραπευτικά κριτήρια. Κυρία Παγώνη, αλλά ο γιατρός όμως. Κύριε Γιαννάκη, ένα λεπτό, γιατί είπατε κάτι να απαντήσει, κυρία Παγώνη. Ελάτε, κύριε Παγώνη. Ο γιατρός όμως τους διασωληνωμένους θέλει όλους να το στείλει σε μέρα. Λοιπόν, επειδή όλοι δεν μπορούμε να γίνουμε γιατροί, διευκρινίζω τα εξής. Υπάρχουν κριτήρια διασωλήνωσης, τα οποία γνωρίζουν οι πάντες και τα έχουμε στη διάθεση οποιοδήποτε και υπάρχουν κριτήρια όσον αφορά τους ασθενείς των ΜΕΔ. Θέλω να σας πω το εξής. Εμείς δεν αφήνουμε ποτέ ασθενή που να μην διασωληνώσουμε εάν χρειάζεται βάσει των κριτηρίων. Και τον βάζουμε μετά στις απλές κλίνες και τον παρακολουθούμε και οι γιατροί της ΜΕΔ και οι γιατροί του τμήματος. Αυτό για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Ακούστε με λίγο. Και να το πω. Δεύτερο, ακούστε όχι, δεν θα μιλήσω. Ένα λεπτό, να απαντήσω σε αυτό. Μισό λεπτό, απαντήστε ένα λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν θα με διακόψετε. Αρκετά σας άκουσα. Και από εκεί και πέρα θέλω να πω το εξής. Ότι όσον αφορά το 95, 98, 97%, αυτό δεν είναι όλη την ημέρα, όπως ξέρετε. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς πεθαίνουν. Κάποιοι άνθρωποι μεταφέρονται στα τμήματα. Άρα αυτό αλλάζει συνεχώς όλη την ημέρα. Γι' αυτό μη στέκεστε μόνο σε αυτό. Το Υπουργείο το δίνει αυτό, κυρία Παγώνη. Ότι πρέπει να στέκεστε σε ότι εμείς πρέπει να παλέψουμε να αυξήσουμε τα κρεβάτια ΜΕΘ. Αυτό χρειαζόμαστε και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Να. Ακούστε με. Ελλάδα. Να πω το εξής. Είπε η κυρία Παγώνη ότι παρακολουθούνται οι ασθενείς στις κλινικές. Αυτό δεν ισχύει οι διασωληνωμένοι. Διότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τρομακτικές ελλείψεις προσωπικού και υπάρχουν πολλοί διασωληνωμένοι όπως το ΑΣΕΠΑ για παράδειγμα, χθες ήταν 13, που είναι αδύνατον το προσωπικό να τους παρακολουθεί στενά. Δηλαδή δεν υπάρχει θέλετε προσωπικό. Να πείτε τους έχουν αφήσει, λέμε, λοιπόν, μα είμαστε καλά. Δεν τίποτα με τους διασωληνωμένους. Οι γιατροί αφήνουν τους ασθενείς χωρίς να τους βλέπουν. Τι λέτε, κύριε Γιαννάκο. Λέω, οι διασωληνωμένοι στις κλινικές δεν έχουν συνεχή επιτήρηση όπως έχουν στις ΜΕΘ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι ότι τους έχουμε καταλήψει διασωληνωμένους στα τμήματα. Ορίστε. Τους παρακολουθούμε κανονικά και στα τμήματα, κύριε Γιαννάκο. Δεν τους αφήνουμε τους διασωληνωμένους. Δηλαδή, τι λέτε τώρα ότι μία... Δηλαδή στην κλινική έχουν την ίδια παρακολούθηση
και την ίδια ιατρική φροντίδα και νοσηλευτική. Καταλάβατε τι έχω πει. Έχω πει ότι οι ασθενείς αυτοί, η θέση τους είναι στις ΜΕΘ. Αλλά όχι ότι δεν τις παρακολουθούμε όταν τους κρατάμε στα τμήματα διασωληνωμένους. Είπε κανείς ότι δεν παρακολουθούνται, αλλά έχουν τη στενή παρακολούθηση των ΜΕΘ. Κύριε Γιαννάκη, προφανώς συμφωνούμε όλοι ότι ο χώρος που πρέπει να είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος πρέπει να είναι διασωληνωμένος, είναι η ΜΕΘ. Εγώ καταλαβαίνω ότι την κριτική μπορείτε να ασκήσετε και να πείτε ότι έπρεπε να έχουμε περισσότερες μονάδες διαθέσιμης θεραπείας. Από εκεί πέρα, καταλαβαίνετε όμως, εγώ αν ήμουν στη θέση σας, επειδή έχετε ένα θεσμικό ρόλο. Αν είχα στοιχεία λοιπόν ότι υπάρχουν κρεβάτια τα οποία παραμένουν κλειστά, δωμάτια κλειστά ΜΕΘ, για οποιοδήποτε λόγο, γιατί υπάρχει κακό σύστημα ενημέρωσης, ότι δεν διακινείται καλά το σύστημα, ότι τα κρατάνε για κάποιους, τα έχουν καβατζώσει όπως λέμε, θα πήγαινα ο πρώτος και θα χτυπούσα την πόρτα του εισαγγελέα και θα έλεγα εδώ να σας δώσω τα στοιχεία. Γιατί αυτό που γίνεται αυτό τις προηγούμενες μέρες είναι προφανώς μια μεγάλη σκιά σε όλους τους γιατρούς που δίνουν τη μάχη τους και αποδυναμώνουν την εμπιστοσύνη που θα πρέπει να έχει ο πολίτης στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό καταλαβαίνω. Ο γιατρός. Αν έχετε στοιχεία να πάτε να τα πείτε για να λυθεί και το θέμα. Ακούστε με λίγο. Θα πάμε και στον εισαγγελέα. Να πάτε. Ακούστε με λίγο. Ωραία. Ο γιατρός δεν μπορεί να αναπτύξει ΜΕΘ ο ίδιος. Πρέπει να πάρουμε προσωπικό για να αναπτυχθούν οι ΜΕΘ. Αυτό ο γιατρός έχει να διαχειριστεί 120 διασωληνωμένους ασθενείς σε ελάχιστα κρεβάτια και πολλοί είναι εκτός. Κυρία Παγώνα. Εγώ έχω να πω το εξής. Για μας σημασία έχει να ενισχύσουν το νοσοκομεία με προσωπικό, μόνιμο, αυτό είναι το βασικό, να αυξήσουμε τα κρεβάτια ΜΕΘ και να έχουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Αυτά τα τρία είναι που μας απασχολεί, τα παλεύουμε και δίνουμε τον αγώνα μας. Διευκρινίζω ότι κανένας συνάδελφός μου, είτε στη ΜΕΘ είτε στα απλά τμήματα, δεν έχει αφήσει ασθενή αν υπάρχει κενό κρεβάτι και δεν τον έχει μεταφέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι να πω. Κύριε Γιαννάκο, πάντως, εγώ θα επιμείνω ότι αυτά τα οποία λέτε πρώτον θα πρέπει να τα τεκμηριώσετε με στοιχεία. Όχι σε εμάς. Και δεύτερον, ότι αν και δεν το καταλαβαίνετε, σας ξαναλέω η αίσθηση που έχουμε όλοι και νομίζω ότι τουλάχιστον οι τρεις εδώ έχουμε, είμαστε περίπου στην ίδια λογική. Τους γιατρούς καταγγέλλεται. Όχι την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Πάλι μία κουβέντα, και αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Ακούστε με λίγο. Οι γιατροί δεν έχουν ευθύνη να αναπτύξουν ΜΕΘ. Έχουν 120 διασωληνωμένους ασθενείς εκτός. Μα και για να κοιμηθούμε, θα τρελαθώ. Δεν μιλάμε για το. Εγώ καταλαβαίνω τις καταγγελίες που κάνετε και να πείτε 100 φορές ότι έπρεπε να είχαμε άλλες 500 ΜΕΘ. Να το καταλάβω. Εκεί ευθύνεται προφανώς το Υπουργείο Υγείας, δεν έχει κάνει τις ΜΕΘ. Το αν ένας ασθενής είναι έξω από μία ΜΕΘ που είναι κλειστή όμως, είναι ευθύνη του γιατρού. Και έρχεται η κυρία Παγώνη εδώ και σας λέει ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άλλο να καταγγέλουμε τη μη ύπαρξη ΜΕΘ, που είναι ευθύνη του Υπουργείου και κυβερνητική απόφαση και να το συζητήσουμε χίλιες φορές. Και άλλο και να καταγγέλουμε να είναι γιατροί απέναντι και να κρατάνε ένα ασθενή σε ένα δωμάτιο, σε ένα ράτσο και να είναι κλειστή η πόρτα και δύο ΜΕΘ μέσα άδειες. Να επαναλάβω το εξής. Το Υπουργείο Υγείας κάθε μέρα δίνει διαθεσιμότητα σε ΜΕΘ 98%. Τα πάμε, τα ξανάπαμε. Και σας απάντησε, κύριε Παγώνη, ότι είναι και διαδικαστικά όλα αυτά. Τα πάμε. Δεν τα δίνουμε εμείς. Το Υπουργείο δίνει και τα κρεβάτια. Λοιπόν, να κάνω μια γρήγορη ερώτηση, κυρία Παγώνη, γιατί έχω την απορία. Κυρία Παγώνη, για ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά μηνύματα. Πολλοί κόσμος έχει κάνει την τρίτη δόση μεγάλης ηλικίας από το καλοκαίρι. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να προγραμματίσουν κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα μετά από 3-4 μήνες να ξαναμπούν σε μια λογική να πάνε για, για τέταρτη δόση ή θεωρούνται θωρακισμένοι και μετά το τρίμηνο. Ένα λεπτό. Μην ξεσηκώνουμε τον κόσμο. Οι μελέτες για την τρίτη δόση ήταν συγκεκριμένες. Δίνουν φοβερή ασφάλεια, μεγάλη ασφάλεια και, πέρα και του μεγάλη τριμήνου. Άμυνα. Και πέραν του τριμήνου, μεγάλη ασφάλεια στον οργανισμό με τα αντισώματα και μάλιστα ενισχύουν και για την όμικρον. Ο κόσμος να είναι ήσυχος πάνω σε αυτό το θέμα. Η τρίτη δόση, μιλάμε, είναι ένα φρούριο στο σύνολο των εμβολίων. Όσον αφορά για τέταρτη δόση, δεν το συζητάμε ακόμα. Εάν χρειαστεί θα γίνει, υπάρχει επιτροπή, υπάρχουν μελέτες. Αυτό το ρόλο θα το αναλάβει η Επιτροπή Εμβολιασμού. Ευχαριστούμε θερμά και την κυρία Παγώνη και τον κύριο Γιαννάκο. Θα παρακολουθούμε προφανώς το θέμα. Νομίζω ότι ο ίδιος. Εντάξει.
Δεν ήθελα να το κάνει μέσα εκπομπής, αλλά επειδή είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει παρέμβαση της δικαιοσύνης, γιατί οι καταγγελίες είναι πάρα πολύ σοβαρές, θα προσκομίσει τα όποια στοιχεία έχει στη διάθεσή του. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε. Μου κάνει εντύπωση η παρέμβαση που χθες του κ. Ξανθού, του τομέα αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργού. Δεν ξέρω αν την έχουμε. Χθες ο Κόντρα. Ναι. Γιατί ρωτήθηκε για το θέμα. Την έχουμε να τη δούμε. Λοιπόν. Μπορεί να υπάρχουν.